Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the Field Bit. The motherfucking Field Bit. Welcome to the Field Bit. Ha 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 ha. Φίλες και φίλοι, γεια σας! Γεια σας, γεια σας! Γεια σας και χαρά σας. Βεβαίως. Από το υπόγειο της Κυψέλης. Βεβαίως, της Αγίας Ζώνης. Της Αγίας Ζώνης. Μας φυλάει πάντα εμάς και τις υπέροχες ταινίες που βλέπουμε. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Βεβαίως και ίσως σήμερα θα σχολιάσουμε και θα ασχοληθούμε μια από τις καλύτερες ταινίες που είχαμε τη χαρά να δούμε στο Filmbit. Τις πιο χαρούμενες θα λέγαμε. Ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι, πρέπει να είναι η πιο χαρούμενη φτωχογειτονιά στην ιστορία του Αμερικάνικου κινηματογράφου. Σίγουρα. Και μιλάμε για δυστυχία, έτσι. Δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν καλοριφέρ, κρυώνουνε. Δεν έχουν ρέστα από τα κούνη, μάχη μου. Δεν έχουν ρέστα από τα κούνη, πολύ σωστά, Στέλιο Καρακάση. Και πραγματικά καταφέρνουν να είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Γιατί με το χαμόγελο στα χείλη πάνε οι ράπερς μας μπροστά. Είναι μια ταινία του Frank Capra, θα λέγαμε. Αλλά στο πιο. Ο Κάνον. Ναι, ναι, ο Κάνον. Του Μενάχεμ Γκολάν. Βεβαίως. Κάπως έτσι το λέω. Γενικά να ξέρετε, σήμερα θα έχει πολύ τραγούδι, πολύ ρημάρισμα, γιατί ναι. Το Rapping, που είναι η ταινία με την οποία ασχολούμαστε, είναι μια ταινία, ίσως η πιο σημαντική ταινία που έχει να κάνει με το rap. Πιο 8 Mile και μαλακίες. Ναι, εντάξει τώρα. Rapping. Πιο 8 Mile. Με το Rapping. Με το Rapping σαν concept. Ναι, ναι, με το Rapping σαν concept είναι ουσιαστικά ένα musical, για να το θέσουμε σωστά. Είναι ένα Rapping musical. Και πόσο μάλλον, νομίζω μπορώ να μιλήσω και για τους τρεις μας. Δεν ξέρω για σένα ειδικά, Χιλέα. Δεν είμαστε και πολύ fans. Όχι. Των musicals. Όχι. Είμαστε όμως fans. Εγώ ψιλοτρέχω όταν ακούσω musical. Και εγώ κλαίω. Αλλά. Δηλαδή το Tommy ούτε τρία λεπτά. Όχι, ούτε καν. Αλλά πώς μπορείς να μην αγαπήσεις ένα musical που έχει πρωταγωνιστεί το Mario Van Peebles. Είμαστε το Film Pit. Ναι, είμαστε το Film Pit. Είμαστε. Πραγματικά, είναι μια πραγματικότητα και μια αλήθεια αυτή. Είναι ο Στέλιος Καρακάσης. Είναι ο Αχιλλέας ο Χαρμπίλας. Και είναι ο Μάκης ο Παπασημακόπουλος. Γεια σας, γεια σας παιδιά. Σήμερα λοιπόν ασχολούμαστε με το Rapping. Είναι μια ταινία της πολύ μεγάλης, της πολύ σπουδαίας Canon. Ναι. Έτσι, της πολύ, του πολύ σπουδαίου Canon Group. Έτσι, a Golan Globus Production, έτσι, για να τα λέμε όλα, έτσι, για να τα λέμε σωστά, για να τα λέμε όπως τους πρέπει. Σίγουρα το καλύτερο logo όλων εποχών. Καλά, εντάξει. Ναι, το συζητάμε. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, όμως, μας έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές. Πόσο μάλλον το 1985, οπότε και κυκλοφορεί το Rapping. Ναι, ας πούμε λίγο γι' αυτό, πριν αρχίσουμε να λέμε για την ταινία. Είναι μια χρυσή χρονιά για την Canon. Εάν δηλαδή κάποιος ξέρει περίπου την Canon και θα έπρεπε να διαλέξει μία χρονιά μόνο από όλα τα χρόνια παρουσίας της για να δει τις ταινίες εκείνης της χρονιάς, είναι σίγουρα το 1985. Δηλαδή, αν έρθει ένας εξωγήινος πολιτισμός μια μέρα. Μπράβο. Και το πρώτο πράγμα που προφανώς θα ρωτήσει είναι τι ήταν η Canon. Ναι, ναι. Θα πεις, τσέκαρε το 1985. Ναι, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, κοίταξε. Μπορείς να αρχίσεις από εκεί την έρευνα. Είναι ίσως μια από τις πιο, αν όχι πιο δραστήρια χρονιά της Canon. Δηλαδή, ξεκινάει τον Γενάρη του 85 με το Psycho Girls, το Treasure Island, το Maria's Lovers, το Hot Resort, το Ambassador. Αυτές τις ταινίες βγάζει μόνο το Γενάρη. Επιστρέφει το Μάρτιο με το sequel του Μπράντοκ ο Βετεράνος, a.k.a. Missing in Action, το, καλά. Το εφάνταστα, Delta, με το, όχι Delta Force, sorry. Άλλο το Delta Force. Sorry, μπερδεύτηκα. Είναι το Mission in Action 2, The Beginning. Μπράβο, ο Μπράντοκ. Μπράντοκ ο Βετεράνος, ο περίφημος. Μετά έχουμε το Rapping, το οποίο έρχεται στις 11 Μάη, μια ωραία καλοκαιρινή ταινία. Μπράβο. Το Life Force, το οποίο είναι έτσι ένα πολύ ωραίο sci-fi ανοσιούργημα με γυμνές. Ωραίο. Το αγοράζω. Ναι, όλοι μας. Ναι. Το American Ninja, που εντάξει, αν πρέπει να. Να εξηγήσουμε τι είναι το American Ninja εδώ, πρέπει. Είστε σε λάθος podcast. Ναι, είστε σε λάθος, πραγματικά όμως.
Το Hard Rock Zombies, το οποίο δεν το ξέρω και πρέπει να το μάθουμε. Δεν το ξέρω. Ο τίτλος υπόσχεται πολλά. Αυτό, ναι. Δηλαδή, πόσο κακό μπορεί να είναι το Hard Rock. Πολύ θα μου πεις, αλλά οκ. Okay. Μετά έχουμε την κυκλοφορία της ταινίας Mata Hari, που σε περίπτωση που κάποιοι μπορούν να αναρωτιούνται, είναι μια ταινία με τη Σίλβια Κριστέλ, την Εμμανουέλα. Γιατί η Κάνον θεωρούσε ότι πρέπει να βρίσκουν οποιαδήποτε δικαιολογία για να παίζει σε ταινία Σίλβια Κριστέλ και να δίνεται. Κάνουμε γνωστή κατάσκοπο. Βεβαίως. Ολλανδέζα. Ναι. Κατάσκοπο. Βεβαίως. Η περίφημη Mata Hari. Έτσι. Να πούμε βέβαια ότι έχω την αίσθηση ότι από εκείνη την περίοδο ήδη η Σίλβια Κριστέλ είχε αρχίσει να έχει φοβερά προβλήματα με κατάχρηση ουσιών, που είναι και αυτό που την οδήγησε και στην κατιούσα στην καριέρα της. Όχι πως ήταν καμιά φοβερά ταλαντούχα ηθοποιός, αλλά να μου πεις, ήταν ιστορική. Πόσους ταλαντούχους ηθοποιούς είχε κάνει, ναι. Όχι πολλούς. Λοιπόν, Hard Rock Zombies. Ναι. Hitler cultists kill everyone in a heavy metal band, but the lead singer, που τον παίζει ο E.J. Curcio, who brings them back as zombies. Τελεία. Παιδιά, άμεσα θα τη δούμε αυτή την ταινία. Εγώ θα τη. Βασικά πάμε στο σπίτι μετά. Ναι, όχι να τη δω, αλλά να δω τι γίνεται. Αν υπάρχει στο YouTube, παιδιά, θα τη δούμε η επόμενη ταινία που θα δούμε. Hitler, είπες. Ναι. Hitler cultists κιόλας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα hits του 1985. Έχουμε Invasion USA. Εντάξει. Με Chuck Norris με κομμένο denim που κάνει στο γυλαίκο. Έχω ακόμη δώρο που μου έχεις κάνει το DVD. Βεβαίως! Το Invasion USA. Βεβαίως! Βεβαίως το Invasion USA. Έχουμε μετά τις περιπέτειες του Ηρακλή με μεγάλο Λουφερίνιο. Ναι, οκ. Okay. Μεγάλος Λουφερίνιο. Το κλασικό. Το... Ναι, ναι, το κλασικό που. Ο Ηρακλής φοράει Κάζιο. Όχι. Μπράβο. Όχι, αυτό είναι πιο παλιό. Αυτό είναι του Σβαρτσενέγκερ. Μπράβο, ναι. Που παλεύει με την Αρκούδα, τη Λούτρινη. Στο Central Park που είναι γνωστό. Πώς το λένε, στέκι αρκούδων. Δηλαδή, όλοι το ξέρουν. Να δείξει, είναι ισχύρι και αρκούδες. Ναι, γιατί ξεμητάνε οι αρκούδες, δεν είναι ότι οι συμμορίες και δια. Λοιπόν, ξεπρεζοαρκούδες κιόλας. Ναι, το περίφημο Adventures of Hercules που ασφαλώς έχει τη μεγάλη σκηνή που αμολάει μια αρκούδα στο διάστημα και έτσι γίνεται η μεγάλη Άρκτος. Έτσι, έτσι, έτσι γίνεται, έτσι. Ο Αχιλλέας μου στέλνει μηνύματα για κάποιο λόγο, γιατί, ευχαριστώ Αχιλλέα μου. Ίσως να κλείσω και το ring, να μην ακούγεται. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ, Αχιλλέα. Ναι, βρήκα το Hard Rock Zombies. Α, ωραία, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα hit list. Έχουμε Death Wish 3, όπου το φοβερό με το Death Wish 3 ποιο είναι, ότι το Death Wish 1 και το Death Wish 2 είναι πολύ σκληρές ταινίες. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι εκεί που έχει αρχίσει να τρέχει λίγο γεροντίστικα ο Charles Bronson. Ναι, 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 ναι. Πιο μετά. Καλά, το σύγκαμα έχει. Ξέρεις είναι το φοβερό με τον Bronson. Πάντα έτσι έτρεχε λίγο πολύ. Όχι όταν ήταν πιτσιρικάς. Καταλήγει πιτσιρικά, ναι, δεν τον έχουμε δει να τρέχει. Αλήθεια είναι αυτό. Εκεί που έπαιζε ποδόσφαιρο. Στο Death Wish 3 πάντως. Δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Δεν έπαιζε μπάλα σε μια ταινία. Σε μεγάλη απόδραση. Ναι. Έπαιζε ο Charles Bronson. Δεξιμπάκ. Νομίζω έπαιζε. Είσαι σίγουρος. Ή μήπως είναι η άλλη με τον Steve Martin. Όχι Steve Martin. Νομίζω ότι στη μεγάλη απόδραση είναι ο Steve Martin. Όχι, ο άλλος ο Steve. Steve Martin δεν είναι πάντως. Ωραία, τα μπλε κάρτα. Α, τώρα χιλιάδε τα και τα έχουμε μεταχειριστεί όλα. Είναι δύο ταινίες που μοιάζουν. Είναι μεγάλη απόδραση και απόδραση των 11. Ναι. Σωστά. Σε ποια είναι ο άλλος ο Steve. Η μία, αυτή που σκάβει. Το λαγούμι. Steve McQueen. Ναι. Ο Steve McQueen. Σε αυτήν παίζει, νομίζω. Ναι, σε αυτήν παίζει. Α, ναι. Εκεί την μπάλα είναι άλλη. Ναι, αυτό με την μπάλα. Εντάξει, εκεί δεν τρέχει. Και παίζει ο Bobby Moore, ο Michael Caine. Ο John Work. Και η μισή Ipswich. Ο Πελέ. Ναι. Κάνουν η ομάδα της Ipswich κάνει τους Ναζί. Επιστρέφω στο Death Wish, που το Death Wish 1 και το Death Wish 2 είναι δύο πολύ σκληρές ταινίες. Με δύο από τις πιο σκληρές σκηνές βιασμού που έχουν αποτυπωθεί σε παραγωγή σινεμά. Δηλαδή, σκηνές βιασμού που ακόμα και σήμερα δύσκολα τις βλέπεις όλες, όπως άμα έχεις πρόβλημα. Είναι not ωραίο, πώς να σας πω. Ναι. Και φτάνει το Death Wish 3, όπου πλέον ο Paul Kersey που του έχουν βιάσει και σκοτώσει τη γυναίκα, του έχουν βιάσει την κόρη Δις. Και τελικά η κόρη πηδάει πάνω σε κάτι κάγκελα για να γλιτώσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστείς ότι ο Paul Kersey, ο χαρακτήρας του Charles Bronson, είναι πολύ καλά του. Και σκάει σε μια παλιά γειτονιά κάτι φίλο, του λέει «Α, πούστε ρε, τι λέει καλά!» Και την πέφτουν κάτι συμμορίες και τελικά ο Τζον Μπρόνσον λέει «Έλα ρε, εγώ είμαι εδώ!» Εγώ συνεχίζω εδώ να παίζω σε ταινίες, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το πέρασμά μας από το 1985, έχουμε Death Wish 3 και βέβαια λίγο πριν το τέλος. Ναι. Έχουμε ένα πάτο και μία κορυφή. Okay. Την πλέον κορυφαία στιγμή στην ιστορία της Κάνον, που είναι το Runaway Train.
που από τις λίγες ταινίες, να επαναλάβω, που στα ελληνικά έχει καλύτερη απόδοση, το τρένο της Μεγάλης Φυγής. Το τρένο της Μεγάλης Φυγής, σωστά. John Voight. John Voight, βεβαίως. Κοτσαλόσκι. Τεράστια ταινία. Τεράστια ταινία. Και στον αντίποδα έχουμε το Indiana Jones για ναρκωμανείς, το King Solomon's Mines με το Richard Chamberlain. Και ο Ρίτσαρτ Τσάμπερλεν μεροκαματάκι. Βεβαίως. Σου λέει. Βεβαίως. Τα πουλιά πέθαναν τραγουδώντας. Να βγάλουμε για κανένα φράγκο, να κάνουμε τον Ινδιάνα Τζόουνς, ο οποίο. Εντάξει. Σε ό,τι αφορά στο ράπινγκ, βέβαια. Ναι, για να πάμε σιγά σιγά στο ράπινγκ. Είναι ένα hip hop musical. Ναι, σωστά. Ναι. Βασισμένο σε όλα τα αγαπημένα κλισέ τη λαϊκή γειτονιά, μαύρη γειτονιά. Να πούμε για μια ακόμη φορά ότι, Στέλιο μου, ναι, ακολουθεί το μοτίβο που ακολουθούν πολλές ταινίες που κριτικάρουμε σε αυτό το podcast. Είναι άλλη μια ταινία που εκθιάζει τη μάχη της εργατικής τάξης. Κόντρα στο κεφάλαιο! Το Film Pit είναι πραγματικά ένα subversive εργαλείο του. Βεβαίως. Και να πούμε ότι και σε αυτή την ταινία υπάρχουν, ναι, τα πιτρέλια. Παντού υπάρχουν. Αυτή όμως τη φορά παίρνουν η εργατική τάξη πέρα τα πιτρέλια. Τα οποία τα κρατάει του κεφάλιου και έρχεται η εργατική τάξη και κλέβει του τάγκη του βιτιοφόρου που έχει μέσα τα πιτρέλια. Ναι. Και δίνει τα πιτρέλια στη γειτονιά να βάλει τα καλοριφέρ μέσα, κάνει ζέστη. Για να ζεσταθεί ο κόσμος. Βεβαίως. Να ζεσταθεί το κολαράκι μας που λέει. Βεβαίως. Με τα πιο περίεργα καλοριφέρ που έχουν αποτυπωθεί σε ταινία που για κάποιο λόγο έχουν κάτι νέων μέσα, δεν ξέρω. Θα τα προτιμούσα τα δικά μου. Ναι. Ναι. Σίγουρα, 100%. Ναι, είναι πιο γουστόζικα. Βέβαια, έχει να κάνει και... Είναι και μια προφητική κάπως έτσι για το gentrification τότε. Ναι, έτσι, ναι. Ότι θέλει ο άλλος ο κακός να πάρει... Λοιπόν, να εξηγήσουμε. Ωραία, λίγο την να υπόθεση. Πούμε τι γίνεται στην ταινία. Μάριο Βαν Πίπλς φρεσκοαποφυλακίζεται... Για τους φίλους MVP. Βεβαίως, σωστό. Φρεσκοαποφυλακίζεται από τη στενή... Από την Ψηρού. Αλλά όχι για τίποτα σοβαρό. Όχι. Κάτι... Δεν μαθαίνουμε κιόλας ποτέ. Όχι. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχει σκοτώσει άνθρωπος. Ναι, δεν έχει σκοτώσει άνθρωπος. Ναι. Ο οποίος έχει μπει στη φυλακή με το Ghetto Blaster, γιατί με αυτό βγαίνει από τη φυλακή. Πράγμα που σημαίνει ότι με αυτό τον συλλάβανε. Εκτός αν εκείνη την εποχή όταν έβγαινε από τη φυλακή, ήσουν μαύρος, σου δίνανε και Ghetto Blaster. Για σένα. Σως δώρο, πώς κερδίζει, ναι, μια φριτέζα. Καλή σταδιοδρομία. Ένα Ghetto Blaster, ναι. Ευχόμαστε κάθε καλό. Και καλό ράπινγκ στους δρόμους. Βεβαίως. Με αυτό το Panasonic Urban Commando. Τώρα θα σώσεις και εσύ τη γειτονιά σου. Βεβαίως. Και τη ζωή σου. Δεν σε περιμένουμε εδώ γρήγορα. Λοιπόν, Μάριο Βαν Πίπλες, λοιπόν, ο οποίος φεύγει, γυρίζει στη γειτονιά του, όπου τον υποδέχονται με μια καχυποψία οι γείτονες, αλλά ταυτόχρονα και με μια, ας πούμε, χαρά που δεν κρύβεται, μέχρι που πέφτει πάνω στον κολλητό του, όπως αποδεικνύεται, γιατί υπάρχει ένα περίεργο stand-off στην αρχή, αλλά το κάνουν για πλάκα, έτσι. Και πέφτει πάνω... Το παλιά του συμμορία, νομίζω. Ναι, είναι η φίλη του, ναι. Η φίλη του, παύλα, φάση του. Είναι ο Έρικ Λασάλ, που σε περίπτωση που κάτι σας θυμίζει το όνομα Έρικ Λασάλ, θα σας πούμε μόνο ότι στο Coming to America ήταν ο περίφημος You've got your soul glow! Αυτός, το soul glow. Το μοντέλο του Σαμπουάν Soul Glow είναι ο Έρικ Λασάλ. Στο Coming to America εννοούμε στα ελληνικά. Τον πρίγκιπα της Ζαμούντας. Πρίγκιπα της Ζαμούντας. Βεβαίως. Λοιπόν, Μάριο Βαν Πίπλς βγαίνει από τη φυλακή, γυρίζει στη γιαγιά του, που είναι ο μικρός του αδερφός, ο οποίος είναι λίγο κλεφτάκος, είναι λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο αλλιώτικος. Τον οποίο παίζει ο μικρός αδερφός του τύπου από τους Sugar Hill Gang. Σωστόν, πολύ σωστό. Το Master G ο αδερφός είναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Γενικότερα υπάρχουν καλές συμμετοχές από ράπερ της περίοδου, με καλύτερο και πιο αναγνωρίσιμο όλων τον Ice-T, ο οποίος παίζει ένα πολύ μικρό ρόλο ενός μέλους, ενός συγκροτήματος που προσπαθούν να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Πριν αρχίζει να παίζει τον μπάτσο στις σειρές. Ναι. Ως αυτό που κάνω. Βεβαίως. Ναι. Και, ναι, και στο New Jack City, βεβαίως. Και όλα αυτά. Να πούμε ότι ουσιαστικά έχει δύο εχθρούς ο Μάριο Βαν Πίπλες να αντιμετωπίσει. Το πρώην δεξί του χέρι, ψιλοροκάμπυλο και μόνο λευκό. Dwayne. Τον Dwayne, πολύ σωστά. Ναι, Dwayne, αν θυμάμαι καλά, ναι. Τον Dwayne, να το τσεκάρω κιόλας. Ναι, Dwayne το νομίζω το λένε. Ναι, ναι. Ναι, τον Dwayne. Πολύ λευκό όνομα. Ναι. 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 Έτσι το λέγανε. Ναι.
Τέλος πάντων. Ναι, ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, αυτός. Ναι. Ο Dwayne, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος πλέον έχει γίνει πολύ μπενούκας στο Mario Van Peebles και έχει τη δική του φάση και του έχει φάγει την κόμενα. Και ο Dwayne εν τέλει συνεργάζεται με έναν επιχειρηματία που θέλει να αγοράσει στη φτήνια όλα τα κτίρια της περιοχής και να φτιάξει τη δική του φασούλα. Θα κάνει high rise και τέτοια. Θα κάνει high rise και αυτό, οπότε κόβει τη θέρμανση, αυτά, ιστορίες. Δεν είναι κάτι πολύ πολύπλοκο. Όχι. Έτσι. Ούτε πολύ πρωτότυπο. Ναι, είναι ουσιαστικά στείνει ένα πολύ απλό setting για να μπορέσει ο Mario Van Peebles και τα συντρόφια του μέσω της μουσικής και του rapping. Και του μπρίου. Έτσι. Μπράβο, του μπρίου. Να πούμε βέβαια ότι είναι το πιο ομογενοποιημένο λευκουλιάρικο rap που έχουμε ακούσει ποτέ μας. Το soundtrack και τα τραγούδια έχουν γραφτεί από άνθρωπο που δεν έχει ακούσει τη rap. Πραγματικά. Δηλαδή, για να σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Μισό λεπτάκι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Και πιστεύω το rap κάνει τον Ice, τον Vanilla Ice να μοιάζει καλή τούνα. Ναι, ναι. Κάπως έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, έννοια σου και θα σας δώσω ένα λαμπρό παράδειγμα. The Roots Manuva. Ναι, τώρα πάμε καλύτερα. Λοιπόν, θα σας βάλω τώρα. Μισό λεπτάκι. Ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα. Είναι... Ω, θα σας δώσω ένα παράδειγμα του πώς είναι περίπου αυτό το πράγμα, ωραία. Ναι. Ωραία. Yeah. Καλημέρα, εγώ είμαι αυτός που βγήκε από τη φυλακή. Δεν ξέρω αν το είδατε, βγήκα από τη φυλακή. Τώρα ακριβώς δεν είμαι φυλακή. Ήμουνα πριν, τώρα δεν είμαι φυλακή. Δεν είμαι. Μένω με τη γιαγιά μου, μένω με τον αδερφό μου. Γαμά γιαγιά. Είναι χοντρή η γιαγιά μου. Επίσης η γιαγιά μου είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Καλή γυναίκα. Ναι, νέκα. Ο ένας φίλος μου είναι χοντρός. Δρός. Και οι άλλοι φίλοι μου δεν είναι ο χοντρός. Όχι, δρός, δεν είναι. Δρός. Γιατί ο χοντρός είναι ένας και μοναδικός. Τρώει όλο μου το βιός. Επίσης ένας λευκουλιάρης, παλιός μου κολλητός, μου φάγε την κόμενα και... Φάνεσαι λίγο νεκρός. Ναι, κρός, μέσα κρός. Μου, μέσα μου, μέσα μου είμαι νεκρός, αλλά είμαι ο Mario Van Peebles και δεν είμαι τρομακτικός. Καθόλου όμως. Ναι, καθόλου. Ναι. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, είναι το επίπεδο του MCing σε αυτή την ταινία. Δηλαδή, παίζει... Και εμείς νομίζω είχαμε και περισσότερη φαντασία. Βασικά, ξέρεις τι, ναι. Ήμασταν πιο κοντά στο ρυθμό. Υπάρχουν άπειρες στιγμές στην ταινία όπου παίζει ένας ρυθμός και ραπάρουν σε άλλους ρυθμούς. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω. Χωρημένο, ρε. Γιατί όταν πάνε να φτιάξει μια τέτοια ταινία, διαλύεις κάποιον που δεν ξέρει να ραπάρει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι είχαμε και καμία έλλειψη σε ράπερς τότε, φαντάζομαι. Όχι, μωρέ. Δηλαδή. Ή κάποιος θεώρησε ότι έλα, μωρέ, δεν ξέρει να ραπάρει, αλλά είναι καλός ηθοποιός. Κατάλαβες. Είναι... Υπήρχε κόσμος. Υπήρχε κάποιο σχέδιο να γίνει ο Μάριο, λοιπόν, ο MVP. Στου Σάμι άνοιξε, έτσι. Ουράνιο τόξο. Μπράβο. Ραπάρει για τα χρώματα, έτσι. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Είναι μια ταινία που προσπάθησε να νερώσει ναι. Λίγο το hip hop. Λίγο δηλαδή, επί της, να πούμε ότι γυρνάει στη γειτονιά του. Βρίσκει τη γειτονιά του με πάρα πολλά προβλήματα. Βεβαίως. Και από αυτούς που είπε τους κακοί, ναι. Αλλά, το κεφάλαιο, πες το, το κεφάλαιο. Αλλά δεν θα το σώσει με τη βία. Θα το σώσει με το ραπάρισμα. Ναι. Καταλαβες. Το οποίο για κάνον είναι και λίγο περίεργο. Δηλαδή δεν έχει τόσο σκοτωμό. Κάτσε, ταινία. Περίμενε. Ένα χρόνο πριν μας λέγανε ότι κάποιοι θα σώσουν τις γειτονιές τους χορεύοντας breakdance. Με δουλεύεις τώρα. Ναι, αλλά δεν υπήρχε μόδα που η Canon δεν είπε να κάνουμε μια ταινία και γι' αυτό. Θα ξέχανε δύο ταινίες για το breakdance. Δηλαδή, ναι, εάν υπήρχε μια μόδα που θα βγαίνεις γυμνός με κάλτσες στο δρόμο και θα σκαρφαλώνεις δέντρα. Η Κάνον θα έκανε μια ταινία γι' αυτό. Να πούμε ότι η Κάνον έκανε τρεις ουσιαστικά. Μάλλον. Τέσσερις μουσικές ταινίες με αφορμή trends της εποχής. Έκανε δηλαδή δύο ταινίες για το breakdance, το Breaking και το Breaking 2, Electric Boogaloo, που ήταν τόσο αποτυχημένο sequel το Electric Boogaloo που θεωρείται όρος slang
στην κινηματογραφική βιομηχανία για τα αποτυχημένα sequels, το Electric Boogaloo, είναι και ο τίτλος του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ. Και είναι και ωραίος τίτλος. Φοβερός, φοβερός. Κάνανε μετά το Rapping και μετά κάναν φίλες και φίλοι και μία ταινία για το Λαμπάντα. Τι λες τώρα? Βεβαίως, βεβαίως. Συγγνώμη. Το Λαμπάντα, το Electric Boogaloo το έχουμε δει. Το έχουμε δει. Σωστό. Έλεγε μέσα για το Λαμπάντα και δεν το θυμάμαι. Όχι, όχι, έκανα ξεχωριστή ταινία για το Λαμπάντα. Όχι, στο ντοκιμαντέρ μέσα. Βεβαίως. Α, ναι, ρε. Βεβαίως. Ότι κάνανε. Σόρα Μπούση Φόι. Ναι, μπράβο, ότι κάνανε δύο ταινίες για το Λαμπάντα και τρέχανε επειδή είχε διαλυθεί πλέον η Κάνον. Είχε φύγει. Να προλάβουμε! Και, είχε, και τρέχανε να τους προλάβουνε. Να ποιος θα βγάλει πρώτος ταινία Λαμπάντα. Λοιπόν, οι δύο ποιοι είναι της Κάνον, είπαμε, είναι οι Ισραηλίτες. Είναι ο Μέναχεν Γκολάν και ο Γκλόμπους. Και ο Γκλόμπους, ναι, σωστά. Και κάθεται εκεί ο Γκλόμπους ένα βράδυ στο σαλόνι του. Με χρυσές φόρμες. Βλέπει κάποια νέα μόδα που χορεύει. Ευτυχώς δεν έχουν κάνει κάτι για το Μακαρένα. Βεβαίως. Δεν το προλάβανε. Και παίρνει τηλέφωνο και του λέει: Κοίταξε να δεις. Με αυτήν την υπέροχη προφορά του. Να είστε του Μέναχεν. Είπα στο Μέναχεν. Να βρούμε κάτι καινούριο να πουλήσουμε, ρε παιδί μου. Τώρα, αλλά τώρα. Όχι, ωραία, να το φτιάξουμε. Να... Όχι, τώρα! Τώρα να προλάβουμε. Μπαμ, μπαμ, τώρα! Πριν το ξεχάσει ο κόσμος. Στη βράση. And I told him that we must make a movie about Lambada. Μέναχεν. Yes. 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 Το Rapping όμως. Α, να πούμε σε αυτό το σημείο, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Ότι έχει μία. Ένα από τα πιο disturbing σκηνικά σε ταινία. Όπου group. Τι θες, πατατάκι ή μπύρα. Μπυρίτσα, ναι. Βεβαίως. Όπου ναι. Νεαρό γκρουπ με παιδάκια όχι πάνω από 8 χρονών. Πολύ ναι. Κάνουν ένα ραπ άκρος ερωτικό. Ανησυχητικά ερωτικό. Ναι. Με τον τραγουδιστή να λέει: Σε παρακαλώ, μην φύγεις κορίτσι μου και έλα κοντά μου και σε αγαπάω και μωρό μου και τέτοια. Και λες: Και πάλι μπροστά την εποχή τους, αν το σκεφτείς. Ναι, αλλά. Πολύ μπροστά. Για ηρέμησε λίγο. Σε μια. Καλά, δεν έβγαζε δημοτικό και μιλάει για το τσουτσούνι σου, ας πούμε. Για μαζέψου. Μαζέψου, κολόπεδο. Σε μια άθλια γειτονιά είναι αλήθεια. Αλήθεια αυτό. Την οποία θέλει να σώσει που, και που... να αναβαθμίσει ο MVP. Είμαστε στο Pittsburgh. Pittsburgh για τους είμαστε φίλους. Είμαστε στο Pittsburgh. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό από μόνο του θα ήταν κακό. Για πιάσε το τηλεκοντρόλ λίγο. Το τηλεκοντρόλ. Πού είναι το τηλεκοντρόλ? Α, να το, αυτό εδώ. Ναι, βεβαίως. Σκάσουμε εδώ μέσα. Κάτι που μου αρέσει στην ταινία είναι τα κοστούμια. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν είναι too much. Δηλαδή δεν είναι μπαρμπαρέλα τα κοστούμια της εποχής. Είναι, όχι. Είναι okay. Κανονικά. Είναι ωραίο ντύσιμο, ρε παιδί. Ναι. Όχι, εντάξει, είναι μια χαρά. Ειδικά αυτά τα μικρά καπελάκια, δεν ξέρω πώς λέγονται. Δεν είμαι ειδικό στα καπέλα. Όχι τα μαύρα που φορούσε και ο τύπος από τους De La Soul. Το δερμάτινο. Δεν είμαι ειδικό στα καπέλα. Ναι, δεν ξέρω φέτο. Θα πίστευε κανείς ότι ο Στέλιος Καρακάσης ξέρει από καπέλα. Εντούτοις. Στέτσον, Φεντόρα, Φέση. Αυτά. Δεν ξέρω πολλά. Bowler. Βεβαίως. Αυτό ξέρω. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, το μικρό. Το baseball το είπες. Όχι. Κασκέτο. Το ξέχασα το. Ναι. Κασκέτο. Τραγιάσκα. Όλα αυτά τα. Αυτά είναι πιο ευρωπαϊκά. Ναι. Μπερέδες είπαμε. Μπερέ. Επίσης ο Μάριο Βαν Πίπλς, ο οποίος είναι rapper, σκάει παντού. Λες και είναι λίγο. Ας πούμε. Ακούω ροκ. Είναι και ακούω λίγο ροκ. Είναι και. Αλλά φορά παπούτσια. Φορά παπούτσια box. Φοράω παπούτσια πυγμαχίας, ναι. Πολύ σωστά το θέτει ο Θεός. Και μαλλί Έλβις. Μαλλί Έλβις, δερμάτινο τύπου, ακούω ροκ, αλλά ακούω ροκ τύπου Γκάρι Μουρ. Ναι. Τέτοιο ροκ ακούω. Κρις Ρία. Όχι. Χειρότερο. Όχι, Κρις Ρία. Όχι, αυτό το δερμάτινο δεν είναι Κρις Ρία. Αυτό είναι Γκάρι Μουρ, όπως το λέει. Είναι Γκάρι Μουρ. Still got the blues. Ναι. Είναι still got the blues. Και για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο, με αυτό το ντύσιμο. Και με μαλλί ξεκάθαρα ντουγόπ. Ναι. Ψηγέται ραπ. Τι φάση. Είναι. Και κάνει παρέα πολύ μικρά. Και κινησιολογία. Δηλαδή ο πρώτος αναμάγει. Και θέλει να σώσει τη γειτονιά. Θέλει να σώσει την νεολαία. Την ετωλοκαρνανία. Και την.
Και το Αγρίνιο, το μεγάλο αυτό βραζιλιάνο. Για να προσφέρει πετρέλαιου. Το μεγάλο βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, τον Αγρίνιο. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Έλα, καλό ήταν. Μάλιστα. Γεια σου, Νίκο. Μάλιστα. Θέλει να, ρε παιδί μου, όλοι γυρνάει ως πίσω ως κάποιος που έχει βγει από τη φυλακή. Θέλει να αποδείξει ότι είναι κάτι το αντίθετο. Ναι. Έτσι, ότι είναι κάποιος καλός άνθρωπος που θέλει να σώσει τη γειτονιά και να δώσει μια ελπίδα στους νέους και στις νέες της περιοχής. Και πώς θα το κάνει αυτό? Μέσω του ράπι. Βεβαίως, γιατί να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα τώρα. Να είμαστε σοβαροί. Οποιαδήποτε τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει προβλήματα με λίγο καλό, καλοζυγισμένο ραπ. Ιστορικά έχει γίνει αυτό, ναι. Με λίγο καλό, καλοζυγισμένο ραπ, τα προβλήματα λύνονται, φίλε. Από μόνα τους. Βεβαίως. Δηλαδή, καλή ώρα εδώ στο ράπιν. Ναι. Έχεις θέματα, ας πούμε, με τη θέρμανση. Ρίχνεις μια ραπίκλα. Ναι. Ρίχνεις ένα ράπινγκ. Κλέβεις ένα βιβλίο πετρέλαιου. Ο Θεός να το κάνει. Βεβαίως. Ναι. Άριθμο, άριθμο. Άριθμο. Ναι. Έτσι. Και το όλα καλά. Επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, ότι πως διάολο ενεπλάκει στην μουσική επένδυση μέλος στο Sugar Hill Gang και ο Ice-T και η μουσική είναι τόσο άθλια. Ναι, αυτό είναι ανεξήγητο. Το ταχυδρόμησαν, λένε. Δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, δεν ναι, τους δώσανε ό,τι out και έμεινε. Στην πραγματικότητα δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, δεν εξηγείται. Δεν θα το πήραν και πολύ σοβαρά. Εντάξει, μεροκάματο. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Ναι, ναι, όχι, όχι, είναι μεροκαματάκι. Ναι. Φημισμένος καλός επαγγελματίας από αυτή την άποψη. Εντάξει, ήταν πιτσιρικάς πολύ ταινία. Ακόμα το Ice-T, έτσι. Δεν είναι πιτσιρίκι. Εγώ για καλό το λέω. Εγώ το σέβομαι τον Ice-T. Όχι, όχι, εγώ το σέβομαι τον Ice-T. Είναι μεγάλος. Δεν το συζητάμε αυτό και δεν εννοώ σε ηλικία. Εννοώ άξιος αυτό και το ένα και το άλλο. Δεν είναι αυτό. Ο Μάριο Βαν Πίπλς γενικότερα είναι και αυτό. Μοιάζει με τη Λίζα Μπονέ πρώτον. Ο Μάριο Βαν Πίπλς. Ναι. Ναι, μοιάζει με πρωτοξάδερφο στη Λίζα Μπονέ. Ή το παιδί της Λίζα Μπονέ με τον Μαντσίνη που έπεσε στη Ρώμα. Ναι, είναι ίδιος. Ναι, ναι, το ακούω. Το ακούω. Ο Μάριο Βαν Πίπλς που κι αυτός έχει μια, τη λες κάπως περίεργη καριέρα. Δηλαδή έχει ό,τι να είναι. Δηλαδή αναφέρω το συγκεκριμένα. Ξεκινάει πολύ δυναμικά σε νεανικό ρόλο στο Sweet Sweetbacks Bada Song, μία από τις ταινίες ορόσημο του Blaxploitation το 1971. Καλά, και ο πατέρας του άλλος ήταν. Ναι, επίσης, δηλαδή δεν είναι από, δεν ξεπίδησε από μόνος του. Παίζει σε διάφορες ταινίες, το Judgment Day, το New Jack City, το sequel στο Jaws, το Heartbreak Ridge, το Last Resort, το Rapping προφανώς. Ναι, αλίμονο. Δηλαδή έχει παίξει το Rapping και το Judgment Day. Ναι. Που τα δύο soundtrack. Και το Highlander 3. Είναι η μέρα με τη νύχτα, ας πούμε. Με De La Soul στο ένα. Που έχει το κομματάρα De La Soul με την H Fan Club. Σωστό. Το Falling. Έχει Helmet με House of Pain. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον soundtrack. Το έχω ακόμα, CCD. Ναι, κι εγώ. Έχει Sonic Youth με Cypress Hill. Ναι. Γενικά έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά. Εδώ είναι πιο σημαντική δουλειά, βεβαίως. Και ασφαλώς έχει διατελέσει και σκηνοθέτης. Ναι, έχει σκηνοθετήσει. Ναι. Για έναν ολόκληρο χρόνο το 21 Jump Street. Ναι. Έλα. Έτσι. Το New παλιό. Jack City. Ναι. Το παλιό. Και μια ταινία που είδα πρόσφατα. Για πες. Με τον Nicolas Cage. Αυτή την έχει κάνει. Ή όχι. Ποιο? Συγγνώμη. Το USS Indianapolis. Ναι! Ναι! Σοβαρά μιλάς. Τιμή και δόξα. Ναι, ναι, ναι. USS Indianapolis, Men of Courage, φίλες και φίλοι. Σκηνοθεσία Mario Van Peebles. Μπράβο, αγόρι μου. Με Nicolas Cage σε μεγάλες τέτοιες. Γιατί πότε δεν είναι σε μεγάλες τέτοιες. Πότε δεν έχει. Έτσι, τα λέμε αυτά. Αλλά είναι μεγάλες τέτοιες. Δεν λες κάτι άλλο. Είναι μεγάλες τέτοιες. Nicolas Cage. Μια πραγματικά άθλια ταινία. Αχρίαστη προπαγάνδα αμερικανική. Δηλαδή έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από τότε που τους φάγανε οι αλιγάτορες. Που βυθίστηκε το πλοίο εκεί στον Ειρηνικό. Το κερδίσαν τον πόλεμο, ρίξαν δύο βόμβες. Τελείωσε η υπόθεση. Εξαιρετική ταινία. Σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Βεβαίως. Τρεις ώρες από τη ζωή σας, όχι χαμένες. Πεταμένες στα σκουπίδια. Πεταμένες, ναι, ναι, ναι. Στα σκουπίδια. Όπως το είπες. Το ράπινγκ πάντως αποτελεί άλλο ένα θαυμάσιο δείγμα του πόσο στην ψυχή της
Spinal Tap ήταν αυτή η εταιρεία. Πραγματικά ήταν μια κινηματογραφική εταιρεία που φαντάζομαι ότι σε περίπτωση που δείτε το αντίστοιχο ντοκιμαντέρ και όχι το πάρα πολύ κακό ντοκιμαντέρ που έγινε με την ευλογία των δύο Ισραηλιτών. Δεν ξέρω κιόλας αν ήταν και οι δύο εν ζωή όταν βγήκε ή τόσο όταν ξεκίνησε να γίνεται και οι δύο εν ζωή. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό που κάνανε ως απάντηση, γιατί οι φήμες λένε ότι βλέποντας το Electric Boogaloo, Globus και Golan ουσιαστικά εκνευρίστηκαν γιατί θεώρησαν ότι τους κοροϊδεύει. Ναι, ναι. Ενώ εγώ θα έλεγα ότι δεν τους κοροϊδεύει, αποτυπώνει την πραγματικότητα της χώρας με αρκετή αγάπη. Ναι, δεν πιστεύω ότι είναι. Δεν νομίζω ότι το φτιάξανε για να κοροϊδέψουν. Ναι, δεν νομίζω ότι υπερβάλλει την παράνοια αυτής της εταιρείας. Ίσα-ίσα, μα ήταν παρανοϊκή εταιρεία. Και δεν είναι ότι έδειξε το ντοκιμαντέρ ότι αυτή η εταιρεία είχε βγάλει κάποια τρομερά αριστουργήματα. Όχι. Και το πήραν αυτοί στο ντοκιμαντέρ και κάναν τις ταινίες να μοιάζουν και λιγότερο αριστουργήματα. Και μάλιστα στο τέλος σου δίνει. Το ντοκιμαντέρ σου δίνει μία πλήρη εικόνα του τι προσέφερε η Canon γενικότερα στον action κινηματογράφο, ναι, και στον, ναι, κινηματογράφο τρόμου και στον κινηματογράφο ήταν φαντασίας. Πολύ τίμιο το ντοκιμαντέρ. Χωρίς την Canon, την παρουσία της Canon, την υπερβολή της Canon στην παραγωγή, και εννοώ σε νούμερα, ενδεχομένως το τοπίο του σύγχρονου pop κινηματογράφου να ήταν πολύ διαφορετικό. Είναι πέρα από και την... καθόλου ηρωνικό αυτό, έτσι, καθόλου. Το λέμε. Είναι κομβικός ο ρόλος που παίζει η Canon στην εξέλιξη του δημοφιλούς και popcorn κινηματογράφου. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ουσιαστικά νομιμοποίησε, αν θέλετε, τις ταινίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ιστορικά έπι και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι, και ρε, δράματα. Ξέστη, αυτό που λες τώρα δεν είναι Ταρκόφσκι. Όχι. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ναι, ποιος σχέστηκε. αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχει κι άλλος κινηματογράφος και η Canon άνοιξε δρόμο. Σαφώς και άνοιξε. Σε πολύ κόσμο που δεν θα το παραδεχόταν, ας πούμε. Σαφώς. Εύκολα. Εγώ η αίσθηση που παίρνω μετά από χρόνια που έχω ασχοληθεί με την Canon. με την Canon είναι ότι ακόμα και όταν δεν ήξερα ότι είναι η Canon, τι ρόλο έπαιζε η Canon, θυμάμαι ότι όλες τις ταινίες που ήταν από το Video Club, ξέρω, οι 6-10 ήταν Canon. Έβλεπες το σηματάκι. Ναι. Ναι. Πολύ αργότερα, όταν μεγάλωσα, εκτίμησα το ποια είναι η Canon. Και πλέον αυτό το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ναι, μεν πολλές φορές τα αποτελέσματα των παραγωγών της Canon ήταν κωμικά, δηλαδή ταινίες όπως το Masters of the Universe ή όπως το Death Wish 3. Ακόμα και το Μάτα Χάρη, ας πούμε, και πάρα πολλές, ναι, ταινίες. Τα ορυχεία του Βασιλιά Σολομώντα με τον Ρίτσα Τσάμπερλεν κτλ. Υπάρχουν πολλές ταινίες οι οποίες είναι αστείες και όχι αστείες ηθελημένα, αλλά without the knowing, ας πούμε. Ναι. Αλλά ποτέ δεν έχεις την εντύπωση ότι η Canon έφτιαχνε ταινίες tongue in cheek. Έφτιαχνε ταινίες πάντα. With its heart in the right place. Ναι. Δεν είχε. Τη γουστάρω πάρα πολύ. Γιατί δεν είχε ποτέ αυτό της εποχής το μεταειρωνικό. Καθόλου. Post-irony, το καθόλου. Μεταμοντέρνο, που κοροϊδεύω αυτό. Και που, γι' αυτό όχι, κιόλας, εδώ. Επειδή καμιά φορά στέλνετε κάτι μηνύματα σχετικά με πιο καινούργιες ταινίες, μπιμουβίκλες και τέτοια. Εμένα η ένσταση που έχω με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τη τωρινή B-movie παραγωγή. Εντάξει, δεν είναι B-movies. Πρώτον, δεν είναι B-movies. Και δεύτερον, είναι πλέον ηθελημένα κακές. Ναι. Είναι tongue in cheek, είναι κλείνουμε το μάτι στο θεατή. Να πάει να γαμηθεί αυτός ο κινηματογράφος. Ναι. Δεν θέλω, συμφωνώ, να μου κλείνει το μάτι. Συμφωνώ, και είναι πάρα πολύ λίγες ταινίες που μου αρέσουν τέτοιου στυλ. Ας πούμε το Cabin in the Woods. Μου άρεσε. Ναι. Ξέρω ότι δεν σου άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε ποτέ το Cabin in the Woods. Απλά δεν είχε κάτι αυτή η ταινία, τέλος πάντων, που την κούστρα, δηλαδή, πάρα πολύ. Ακόμα και το χίλιες φορές 15 Plan 9 from Outer Space παρά ένα Sharknado. Ναι, αλλά το Sharknado. Δηλαδή το Sharknado για μένα δεν είναι αστείο, δεν έχει πλάκα, είναι σκουπίδι. Δηλαδή δεν βλέπετε. Δεν μου αρέσει. Και, ναι, δεν είναι αυτό ότι όταν ακούω κόσμο να μου λέει, βλέπω B-movies και μου λέει το Sharknado,
Είναι σαν να λέει, βλέπω μπάλα και βλέπω, ξέρω, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, είναι... Για πες! Να για χιλιάς. Όχι ρε παιδί μου, ότι όταν κάνεις κάτι, το αγαπάς, έτσι. Δεν φτιάχνεις κάτι για να κοροϊδέψεις και για να πιάσεις ένα κοινό που βλέπει B-movies, χωρίς να έχεις κάνει ένα B-movie, απλά κοροϊδεύοντάς του. Και ότι, α, εγώ θα μπορούσα να κάνω καλύτερη ταινία, αλλά δείτε, έχω φτιάξει αυτό, το έχω φτιάξει κακό. Mm-hmm. Δεν γίνεται να φτιάξεις η θελημένα κακή ταινία. Ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη του μέτα πλέον, του μέτα σχολιασμού. Αυτό, του μέτα, αυτό που έχει γίνει στο ίντερνετ. Ναι, ας πούμε. Το κλείσιμο του ματιού, ας πούμε, κτλ. Πόσα μάτια έχετε. Δηλαδή, χέστηκα, δεν με ενδιαφέρει να μου κλείσει. Και στην αρχή μάτι. Αυτό μπορούσε να έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά όταν συνεχίζει και επαναλαμβάνεται. Ναι, συνέχεια. Δεν έχει νόημα. Okay. Δεν έχει νόημα, πραγματικά. Κάνε μια καλή ταινία, άμα μπορεί, ρε φίλε. Η Κάνον, λοιπόν, είχε ένα πρόβλημα. Επειδή τα πάντα περνούσαν μέσα από τα χέρια του Γκόλαν και του Γκλόμπους και του Μεναχήμ, σαφώς, το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται στην Κόναν είναι ότι. Στην Κόναν, άντε πάλι, στην Κάνον, είναι ότι από τη στιγμή που περνάνε τα πράγματα από το στυλιστικό μάτι δύο ανθρώπων επί της ουσίας. Ναι. Που έχουν και τον τελευταίο λόγο, ή όχι. Ναι. Όλα είχαν τη σφραγίδα τους. Όλα είχαν την αισθητική τους σφραγίδα. Και όλα είχαν, αν θέλετε, μια ταυτότητα. Την κάπως λανθασμένη εικόνα που είχαν οι δυο τους για την αμερικάνικη κοινωνία. Ναι. Το οποίο έχει φοβερό ενδιαφέρον, ειδικά σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την urban αισθητική και κοινωνική δομή, που ως Ισραηλίτες, ρε παιδί μου, είχαν έρθει στην Αμερική και λέγανε θα γίνουμε famous filmmakers, αλλά όταν έπρεπε να κάνουν κάτι πιο street, ας πούμε, κάτι που ήθελε να έχεις κάτι μέσα στο πετσί σου, είναι σαν να πάω εγώ να κάνω ταινίες για... Για τη Φιλανδία. Ναι. Στη Φιλανδία, πάνω στη Λαπωνία, ότι μπράβο, έτσι, ναι. Έτσι ζούμε εμείς. Ναι. Και πήγανε λοιπόν σε μια χώρα και λέγανε «Α, αυτοί χορεύουνε breakdance! Α, κάποια ταινία το breakdance!» Αυτό, ναι. Δεν πάει έτσι. Με δερμάτινα όλοι. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν τόσο δηλαδή, ξεκάθαρο, ναι. Το κάναμε με αγάπη, δεν μας βγήκε όμως. Ναι. Αλλά οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνανε. Όχι. Όχι. Το κάνανε με αγάπη και πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που κάνουν. Mm. Δεν λέγανε μόνο να βγάλουμε λεφτά. Ναι. Θέλουμε να αφήσουμε και το σημάδι μας ότι. Α, το παλμό, να πιάσουμε τον παλμό της εποχής. Μα το μεγαλύτερο άγχος που είχε η Κάνον, το είπα επιτέλους σωστά, ήταν να τους πάρουν στα σοβαρά. Να τους πάρουν στα σοβαρά τα άλλα στούντιο. Ναι. Αυτό το άγχος τους. Και ταινίες όπως το Rappin, μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι πολύ καλό. Υπάρχουν όμως ακόμα και σε τέτοια κακές ταινίες, υπάρχουν κάποια στοιχεία όπως η παρουσία του Ice-T, η παρουσία των Sugar Hill Gang. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μικρά στοιχεία σε κάθε ταινία που δείχνουν ότι Κάνον σε αυτό το πράγμα έπαιρνε κάποια ρίσκα που άλλοι δεν το παίρνανε. Όντως. Δηλαδή, okay, εν τέλει τι είναι το rapping, είναι τόσο κακό που είναι αστείο. Ναι, αλλά δεν θέλει να φτιάξει μια κακή ταινία. Όχι. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, όχι, για κανένα λόγο. Όχι, όχι. Για κανένα απολύτως λόγο δεν θέλει να φτιάξει κακή ταινία το rapping. Η Κάνον για το rapping. Και εδώ ο Ice-T, ο οποίος κουβαλάει ένα ούζι. Σε σκηνή. Ναι, γιατί όχι. Σε ένα κλαμπ που λέγεται Monoxide. As you do. Το μονοξίδιο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα δεν το βλέπετε. Προφανώς όμως και θα την ταινία. Μου αρέσει πάρα πολύ συνδυασμός μαύρο-κόκκινο-δερμάτινο. Ναι. Ο οποίος ήταν και της εποχής, Run DMC και... Με συγχωρείτε, το κλαμπ λέγεται Carbon Monoxide. Carbon Monoxide. Το περίφημο μαγαζί, το γνωστό μαγαζί. Δεν είναι άσχημο όνομα. Όχι. Όχι, δεν το λες και άσχημο, έχουμε δει πιο άσχημα ονόματα. Και κρέμονται αμάξια από τα ταβάνια, έτσι. Ναι, ναι. Mm-hmm. Καθόλου κακή ιδέα σε ένα κλαμπ να έχεις αυτοκίνητα που κρέμονται από το ταβάνι. Ανά πάσα στιγμή. Απόλυτη ασφάλεια, βεβαίως, γιατί υπάρχει ασφάλεια. Πάντα υπάρχει ασφάλεια. Πάντα υπάρχει ασφάλεια. Είχαν άποψη και στα σενάρια, δεν είχαν αυτοί οι δύο. Ένα μεγάλο μέρος των σενάριων παίρνανε από τα χέρια τους όσον αφορά την τελική του συντακτική μορφή. Ναι, ναι. Αλλά αλλάζανε πράγματα. Ναι, ναι, καλά. Άρα αυτό, ότι... Γιατί αυτό είναι. Εντάξει. Εκείνητα αυτό. Μεγάλη στουντιάρχε. Και στο τότε φαίνεται... ήταν η στουντιάρχε αυτή η μεγάλη. Αυτή είναι. Τη μαλακή. Εντάξει, ήταν μια ταινία που έβγαλε, παιδιά, 2,9 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Τίμιο. Πόσα ξόδεψαν? Ποιος ξέρει. Όχι παραπάνω από 200 δολάρια. Δηλαδή... Εγώ νομίζω ότι ήταν. Νομίζω ότι είναι η ταινία που έχει κάνει τα πιο πολλά λεφτά. Θα την κάνουν. Ποια? Όχι, ρε, δεν μπορεί. Όχι, αποκλείεται. Όχι. Ταινίες του Τσακ Νόρις έχουν βγει. Εδώ μιλάμε για. Α, μισό. Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
η ταινία θεωρείται sequel στο Breaking 2 Electric Boogaloo. Ναι. Αλλά sequel που δεν έχει να κάνει. Ναι. Ότι είναι αισθητικό sequel. Α, το πουλήσανε. Φαντάζομαι πόσο μπροστά ήταν, ρε φίλε. An urban sequel. Και άρα κάνανε world building τότε. Ναι, ρε φίλε. Γιατί άνετα θα μπορούσαν να κάνουν μια ταινία στην Ικαρία με τα πανηγύρια μετά. Και κάναμε βασιλιάδες. Και θα ήταν τρίτο sequel. Ναι. Την Disney να πούμε, επειδή φτιάξανε 250 ταινίες στο ίδιο σύμπαν και την κάνουν τυχαίζουμε. Που έκανε ακριβώς το ίδιο. Το άλλο ένα στοιχείο το οποίο έχει το ενδιαφέρον του είναι το στιλιστικό κομμάτι. Των προωθητικών ενεργειών για την ταινία θύμιζε περισσότερο Greece, δηλαδή ήταν περισσότερο musical, rock and roll, doo-wop και τέτοια από τη γραμματοσειρά που διαλέξα για το rapping μέχρι με το φόντο που έχει το και τις κομμένες κεφαλές κάποιων πρωταγωνιστών με αποκορύφωμα νομίζω τον πιο άβολο τύπο που συμμετέχει στην ταινία που είναι ο λευκός πρώην δεξί χέρι του Μάριο Βαν Πίμπλς. Ο γλίτσας. Ο Ροκαμπυλάς, ναι, ο περίφημος. Ο Πομάδας. Πολύ σωστά, ο Πομάδας. Ο Πομάδας. Ο οποίος, φίλες και φίλοι, και εδώ είναι το φοβερό, στην τελευταία σκηνή που πλέον τα βρίσκουν με τον Μάριο Βαν Πίμπλς, γιατί έχει δει το φως του Μάριο Βαν Πίμπλς, γιατί όπως όλοι βλέπουμε το φως του Μάριο Βαν Πίμπλς εν τέλει. Είναι σαν το Χριστό. Ναι. Λένε ο Μάριο Βαν Πίμπλς. Είναι λίγο. Έτσι, είναι λίγο. Που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει βία. Κοίταξε, είναι ο Χριστός, όταν ο Χριστός ήταν ο Νίκος Βουλιώτης. Ναι. Το οποίο είναι μια τρομακτική εικόνα. Νομίζω μετά από 30 πόσα έχουμε κάνει, νομίζω είναι η πιο τρομακτική εικόνα που έχω. Βέβαια, εντάξει, το θετικό με το να ήταν ο Νίκος Βουλιώτης ο Χριστός θα ήταν για τους πιστούς του χριστιανισμού ότι τουλάχιστον ο Βουλιώτης υπάρχει. Ναι. Σλαμ! Ναι. 2,5 εκατομμύρια κανένα. Ναι, 2,5 μυριάκια. 2,5 τίμια μυριάκια. Στο τέλος λοιπόν της ταινίας, όταν ο λευκός αντίζηλος του Μάριο Βαν Πίμπλς έχει δει το φως, προσπαθεί να ραπάρει και να πει, ας πούμε, μπράβο Μάριο Βαν Πίμπλς, γαμάς, και αρχίζει και ραπάρει. I saw the light. Ναι, βεβαίως. Και αρχίζει και ραπάρει, παιδιά, με ένα άβολο country steel. Είναι φοβερά άβολο. Θα είχαμε, λες, μια και να το ακούσουμε. Ναι. Υπάρχει, θα υπάρχει αυτό. Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει. Ένα country hillbilly rap. Αυτό. Redneck rap. Πώς να... Ναι. Όχι, παιδιά, ναι. Θα το βρω. Όχι, θα το βρω. Θα πάνε, θα να πούμε ότι... Μισό λεπτάκι. Το βρίσκω, παιδιά, το βρίσκω. Μην κάνετε έτσι. Όλα θα γίνουν. Μέχρι να το βρεις, να πούμε ότι η ταινία έχει δράση. Α, έχει, ναι! Δεν έχει τόσο ξύλο και τόση βία όσο έχουν ταινίες κάνω συνήθως. Όχι, ναι. Δηλαδή δεν σκοτώνεται τόσο κόσμος. Εντάξει, είναι και τέτοιο μωρέ. Ναι, είναι το στυλ. Δεν είναι μια κλασική κάνω ταινία στο σενάριο. Είναι μια κλασική κάνω ταινία παύλα. Τελεία και παύλα. Κατάλαβες. Δεν έχει αιματοχυσίες. Όχι, έχει όμως πραγματάκια. Ναι. Δεν το βρω περίπτωση. Δεν υπάρχει. Έχω πάει ψυχόπα τώρα, δεν μπορώ. Μισό λεπτάκι. Εδώ στο τέλος περπατάει μόνος του. Ακούτε πως μιξάρουμε εδώ. Ναι, ναι, καλά, προφανώς μιξάρουμε γιατί είμαστε τέτοιοι. Έτσι με την νοικοκυρά. Γυμναστηριακός Μάριο Βαν Πίμπλς θα έλεγα. Α, το βρήκα, παιδιά. Το βρήκα. Ναι. Έχει κάνει γυμναστήριο. Αβολίκλα. Κοτονάι Τζο. Ναι, ναι. Κάποιοι βγάλαν λεφτά από αυτό. Rednecks. Πολλά χρόνια μετά. Κοτονάι Τζο. Λοιπόν, μια ταινία που όταν δεν ήταν καθόλου. Ήταν ευχάριστη ταινία. Ναι, εντάξει, μια χαρά ήταν. Δεν λες πόπο, δεν αντέχεται. Σε καμία περίπτωση. Όπως η ταινία που θα κοιτάξουμε την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ. Και μας έχει και σε πιάνει από τώρα η καρδιά. Πραγματικά, μας πιάνει από τώρα. Και με πιάνουν τα κλάματα. Ναι. Πραγματικά. Όταν βλέπω τους
τους Barbarian Brothers. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν να πάμε. Να, έχει κανείς κάποιος να κάνει ένα tirade για αυτή την ταινία του, του βγάλε κάτι, του, κάποιο σημείο στην ταινία? Όχι, 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 καθόλου. Εγώ το έκανα το tirade μου νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Δεν έχω, δεν έχω. Γιατί... Είναι άλλη μια ταινία για την εργατιά. Άλλη μια ταινία που αποδεικνύει ότι η εργατική τάξη, όταν το αποφασίζει, βάζει κάτω το κεφάλι και του βάζει στα πόδια του κεφάλαιου, γιατί η εργατική τάξη δεν μπορεί να παραδίδει σαν καταπιτρέλια στο κεφάλαιο. Συν τη άλλη, ότι ο δρόμος της βίας δεν είναι ο μοναδικός δρόμος. Βεβαίως. Για να σώσεις μια γειτονιά. Ειδικά όταν έχεις ταλέντο σε δρύμα. Ειδικά όταν έχεις τέτοιο ταλέντο. Ναι, 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 πραγματικά, πραγματικά. Θα ήθελα εγώ... Recast. Εγώ θα ήθελα αντί για recast, να αποχαιρετήσουμε... Ναι. Το σημερινό podcast με, άλλο, με, με άλλη μία άβολη προσπάθεια να ρημάρουμε. Δεν το έχουμε καθόλου. Εγώ δηλαδή δεν το έχω. Εγώ ναι. Το πιστεύω όμως. Δεν μου το είπατε να ετοιμάσω τον τραμασίνια. Δεν χρειάζεται εδώ. Τι, όπως είπαμε πριν, εδώ τα έχω όλα εδώ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Rap Beats Old School. Ορίστε. Λοιπόν, sorry. Μπράβο. Γιατί άμα είναι να ρημάρεις, τι θα βάλεις? Ναι. Πολύ old, πολύ old, old school. Άρα δε Tiger. Όχι. Σου κάνω εδώ. Πω, δώσε μια ανάσα λίγο το κομμάτι. Εντάξει. Ο Mario Van Peebles έσωσε τη γειτονιά. Την έσωσε τη γειτονιά και πήρε τα λεφτά. Τα έδωσε όμως πίσω, γιατί δεν ήταν δικά του και αυτός θέλει να τα δώσει στα πετρελαιά του. Ναι, τα πετρελαιά του, τα που δεν άλλον. Είναι δικά του. Σε καμία ήταν περίπτωση. Αλουνού και τα παίρνει λίγο για δικά του. Για τη γιαγιά του. Ναι, τα δίνει στην Εβραία, τα δίνει στον Εβραίο, τα δίνει στην Κινέζα, τα δίνει στον Κινέζο. Είναι μια μάνα που χάνει το παιδί της, αλλά το παίρνει πίσω γιατί δεν είναι τέτοια ταινία. Αλλά όμως μετά. Βάνει τα πιτρέλια μέσα στα καλοριφέρ για να ζεσταίνει τα... όλη την περιφέρεια. Την περιφέρεια. Και βλέπουμε παιδάκια να λένε τραγουδάκια που είναι λίγο ανάρμοστα να τα λένε τα παιδάκια. Και όλο και έτσι μου και έτσι μου και νίτσα μου... αλλά δεν είναι ωραίο γιατί είναι παιδάκια. Ναι. Και 9 χρονών μην έχετε τέτοιες κάβλες, γιατί θα σας πάρουν με τις κάβλες ενδεχομένως. Ναι, τι θα μας πάρουν. Ορίστε, λοιπόν. Επιμένω φίλες και φίλοι, ότι αυτό το οποίο κάναμε τώρα δεύτερη φορά στο σημερινό podcast δεν είναι τόσο κακό όσο το rapping που ακούμε στο rapping. Όχι. Το οποίο είναι και σίγουρα έχει γίνει και πρόβα. Ναι. Ναι. Δεν είναι τόσο κακό, επαναλαμβάνω, γιατί τονίζω τη σημασία αυτού που θα σας πω, ότι εμείς κάνουμε ίσως αποτυχημένες προσπάθειες να μείνουμε πάνω στο ρυθμό. Στο ράπιν αυτό το prerequisite δεν υπάρχει. Γιατί? Μήπως είναι πολύ μπροστά, πολύ μέτα, ότι δεν χρειάζεται ρυθμό στο ράπιν. Είναι ξεφύγει, ρε, Kendrick Lamar που παίζει. Ότι δεν χρειάζεται. Ότι δεν χρειάζεται. Ποιος είναι αυτός? Κέντρικο Λαμάρ. Πού παίζει αυτός? Στους Kendrick Lamar. Στην Εμπατή, στην Παριμπόπη με το νεκτάριο σφυράκι. Στους Hornets. Στο Βιετνάμ, έξω από τη Φλόρινα. Άσε μωρέ, ποιος Kendrick Lamar τώρα? Μάθαν όλοι, Kendrick Lamar. Λοιπόν, αυτό το οποίο ήθελα να πω σχετικά με αυτό που λέγαμε για το rapping. Και τι είπες? Τι είχες εσύ με το... Για πες μας για το Kendrick Lamar. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Πού έχει δουλέψει, Νουτινέζε? Πού, δεν ξέρω. Εξαιρετικός, εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός. Ξέχασα τώρα τι ήθελα να πω, δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει ότι είναι το πρώτο podcast που κάνουμε προσπάθεια να ρημάρουμε δύο φορές μέσα σε ένα podcast. Αυτό αξίζει, αξίζει κάτι. Αξίζει να κερδίσουμε άλλους 100 listeners. Και ας είστε όλοι άντρες, όπως κρίνουμε τα στατιστικά. Όχι ρε. Έτσι, έτσι. Μη λες ψέματα. Δηλαδή εγώ πιστεύω το 90% αυτό που έχουν οι γυναίκες αυτή τη στιγμή που στο λόγο. Από τη Σρι Λάνκα μέχρι το... Μέχρι το Μπαγκλαντές. Μέχρι... Καλά, αυτά είναι και δίπλα. Ναι, αυτό μέχρι... σίγουρα έχουμε περισσότερο γυναικείο κοινό. Βεβαίως, γιατί είναι ένα podcast αυστηρά γυναικείο, θα έλεγα. Ναι. Ναι, αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά τα... Πώς τα λένε τα... Τα στεγανά. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Καταλάβεις, εμείς κάνουμε την, το podcast. Ναι. Τώρα μας ακούνε σε όλα τα καψιμί. Βεβαίως, τα οποία τα χαιρετίζουμε. Τα χαιρετίζουμε. Βεβαίως, κορασάν στην τοστιέρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα τα καλά ευχόμαστε για εσάς.
Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε recast. Και αν ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι τρομερά δύσκολο recast. Θα πρέπει να βρούμε μουσικούς. Όχι απαραίτητα, μωρέ. Γιατί σου κάναμε για βγάσε με τώρα. Εδώ δεν ψάξανε αυτοί, θα ψάξουμε εμείς. Λοιπόν, Μάριο Βαν Πίμπλς, εύκολο, Ισαΐας Ματιάμπα. Φεύγει. Έφυγε. Έχει φύγει, ναι. Έχει φύγει. Ισαΐας Ματιάμπα. Έφυγε. Πριν καν αρχίσει. Πριν καν γυριστεί αυτή η ταινία. Ισαΐας Ματιάμπα, έφυγε. Πάμε στον αντίζηλό του, το Ροκαμπυλά. Περίμενε. Ξανθός. Καστανός είναι. Καστανός, ναι. Καστανός είναι. Καστανός. Θέλουμε ένα λίγο πιο βαρύ κορμί. Γιατί ναι, γιατί αλλιώς θα έλεγα τον μπάρμαν από το Ρετυρέ. Αλλά δεν είναι. Δεν δούλευε στον μπαρ της Ελένης. Ένας. Της Χαρούλας. Της Χαρούλας, συγγνώμη. Δούλευε η Ελένη εκεί. Ναι, δούλευε και η Ελένη. Ναι, αλλά όχι, ήταν πιο ψιλοκρεμαστός αυτός. Ναι. Δεν ήταν τόσο. Και δεν θυμάμαι και το όνομά του. Ηλία. Κάπως έτσι θα λέγα. Τέλος πάντων. Ναι. Πιο δυναμικό. Πιο δυναμικό. Να μην πούμε στα γνωστά Σόμερ και τέτοια που θα μπορούσε, αλλά. Έγινε πάντως μια καταγγελία ότι δεν έχουμε παίξει αρκετό Σόμερ. Ποιος είναι ο Σόμερ? Άσε μαζί, Αχιλέα! Ποιος είναι ο Σόμερ? Ποδοσφαιριστής είναι. Ναι, ναι, ποδοσφαιριστής είναι, ναι. Waiting for the Summer. Δεν το έχεις ακούσει. Ναι, ρε φίλε. Ο Κώστας Σόμερ, ρε φίλε. Για όνομα του και της Παναγίας. Σοβαρά. Όχι, δεν κάνω πλάκα, δεν ξέρω. Okay. Τι είναι, θα μου πείτε. Ηθοποιός. Celebrity! Τι ηθοποιός, μου κακομοίρης. Celebrity! Άνθιπος φίλτης. Δεν είναι ηθοποιός ο Κώστας Σόμερ. Με ωμέγα. Τι άλλο θα ακούσα. Όχι, με όμικρον. Με όμικρον, καλοκαίρι στα γερμανικά, ζώμα. Ζώμα. Με δύο μη. Ναι, κανονικά. Κώστας Σόμερ. Κώστας Σόμερ. Περίμενα. Δεν ταιριάζει κιόλα. Έλα, θα τον δείξω τώρα, μα περίμενε. Ναι. Για βάνε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Κάνουμε, παιδιά, είναι ζωντανή εκπομπή. Είναι στο Instagram. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Βεβαίως. Το έλεγε ο Παύλος Γιαρακάρης. Κώστας Σόμερ. Ωραίες ερωτήσεις. Ωραίστε. Αυτός είναι ο Κώστας Σόμερ. Είναι, αυτός είναι. Για βάλε το άλλο με το μαγιό. Θες και να δεις για μαγιό, ορίστε. Κώστα Σόμερ με μαγιό, λοιπόν, εδώ. Α, ο Αχιλλέας θέλει να δει Κώστα Σόμερ με μαγιό είναι για να κρίνει αν κάνει για το ρόλο. Είναι μπρατσοκευτές. Ναι. Ταιριάζει, ναι, ταιριάζει με αυτό. Ναι, είναι μπρατσοκευτές. Είναι μπρατσοκευτές. Ωραία. Λοιπόν, στο ρόλο του Ντουέιν. Ναι, Κώστα Σόμερ. Κώστα Σόμερ. Ναι. Στο ρόλο της κοπελιάς. Της φιλενάδας. Ναι. Της Dixie. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει. Εν τω μεταξύ αυτή μοιάζει και με Ελληνίδα. Μπορείς να πεις. Οκ, για βρες μια. Εγώ δεν ξέρω τον Κώστα Σόμερ, θα ξέρω. Ναι. Θέλουμε εδώ μια Σοφία Λιμπέρτη. Ναι. Κοίτα, βασικά το μαλλί είναι πολύ κοντά. Και το δόντι. Γιατί μετά πάμε σε εφηπίκουλα. Η οποία δεν έχει παίξει εφηπίκουλα. Όχι. Δεν έχει παίξει γιατί είναι πάρα πολύ γνωστή. Ναι, ναι. Και υπό το φόβο του, α, εφηπίκουλα, δεν την έχουμε ποτέ σχεδόν. Δεν πρέπει σιγά σιγά να μπει. Θα με βρίσκεται, αλλά. Τι, όπα, παιδί. Ούτε εφηπίκουλα, μωρέ. Δεν ξέρει ποια είναι εφηπίκουλα. Θα την ψάξω μόνος μου. Για να με κορυδεύει. Την έχεις δει σίγουρα. Την ξέρω. Σε ταινίες δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν λέμε την έχεις δει, δεν είναι μόνο το γύρο. Αν δεν ξέρεις φατσικά ποια είναι η εφηπίκουλα, δεν έχεις δει ταινίες. Okay. Δεν έχεις μεγαλώσει την Ελλάδα. Σου λέει κάτι. Ελληνική βιντεοκασέτα, Αχιλλέα. Ναι, οκ. Okay. Mm. Όχι. Σου κάνει, όχι. Α, ναι, μου κάνει γι' αυτό. Ναι. Εφηπίκουλα, λοιπόν, στο ρόλο της Dixie. Δεν είναι το καλύτερο cast των εποχών. Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, είναι στο επόμενο να δεις πώς θα δυσκολευτούμε. Ναι. Στο ρόλο της γιαγιάς, της Aid Bird, άμα την προφέρω σωστά. Ναι. Εκεί είναι δύσκολο, γιατί εκεί θέλουμε μια πληθωρική. Εγώ θα έλεγα μια Κατερίνα Γιουλάκη. Και τελειώνεις. Ψήνομαι. Και τελειώνεις. Ναι, ψήθηκα. Και πληθωρική και. Θέλουμε να δώσουμε κάποιο άλλο από τους βασικούς ρόλους. Δηλαδή δεν πρέπει ο Ice να έχει ένα πρόσωπο, ο Eric LaSalle, ο κολλητός του. Ναι. Που ήρθε και ο άλλος και του είπε, πρόσεξε, μη σε ξεπαγώσω. Ναι. Μας κάνει ένας Roy Tarpley.
Το Berry να βάλει. Flying Colors. Ναι. Berry ή Tarblade. Ο Tarblade ήταν πιο τραπέζιος. Με έχετε βάλει σε μεγάλο δίλημα. Στάζει πιπέρι. Ναι. Ένα επίπεδο. Και στάζει μέλι. Του φαμέλι. Να πούμε έναν Μπέρ και να κρατήσουμε τον Darkplay για μια για κάτι άλλο πιο βαρύ. Ναι. Λοιπόν, άρα ολοκληρώνουμε το recast για το Rappin. Α, δεν έχουμε πει πώς θα λέγεται στα ελληνικά. Το οποίο, μπράβο, ναι, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν. Ραπάροντας και. Ρωτάς. Ναι. Τι είναι ναι, το δεύτερο. Αυτό βασικά. Μια γειτονιά πολύ ραπ. Ναι. Ναι. Μια γειτονιά ναι. Πολύ τρεις τελείες ραπ. Αυτό ναι, 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 ναι. Μια γειτονιά ναι. Πολύ ραπ. Μια ραπ. Ραπ γειτονιά. Αυτό. Ναι, ναι. Μια γειτονιά πολύ ραπ. Είναι ναι. Πιο. Γιατί μας αφήνεται το περιθώριο με τις τελίτσες. Ναι. Σωστό. Που με συγχωρείς εμένα. Μια γειτονιά πολύ ραπ. Από την Πέμπτη σου κινηματογράφου. Μάριο Βαν Πίμπλς. Κώστα Σόμερ. Κώστα Σόμερ. Ισαΐας Ματιάμπα. Ισαΐας Ματιάμπα ήταν καλό. Έφη Πίκουλα. Μια γειτονιά πολύ. Ραπ. Μάλιστα. Φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν, για την ταινία λοιπόν. Μια γειτονιά πολύ ραπ. Ναι. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ισαΐας Ματιάμπα. Έτσι. Κώστα Σόμερ. Κώστα Σόμερ, βεβαίως. Έφη Πίκουλα. Και ο Πολύ. Ποιος ο Πολύς Walter Berry. Ο Πολύς Walter Berry. Κάπως έτσι φίλες και φίλοι ολοκληρώνουμε. Σώζει λίγο την κατάσταση ο Walter Berry στο cast. Ναι, ναι. Κάνει ναι. Λίγο πιο εξωτικό. Εντάξει, ο Ισαΐας Ματιάμπα για μένα είναι πολύ δυνατός. Είναι κλασικό. Γιατί ναι. Είναι καλλιτέχνης. Ναι. Έτσι. Mm. Έχει εξίσου νομίζω σχέση με το rap όσο και ο Μάριο Βαν Τίμπλς. Το δέχομαι, ναι. Καμία. Χωρίς να έχω ακούσει ούτε ένα κομμάτι του Ισαΐας Ματιάμπα. Δεν είναι ότι βάλαμε τον MC Γιν κάπως να σου πω. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, δεν είναι κάποιος. Ναι, όντως. Λοιπόν, ναι, εξαιρετικός. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας podcast. Το επικό σημερινό. Ναι, το επικό σημερινό μας podcast με θέμα την ταινία Rappin της Canon και όχι της Conan Films. Την επόμενη εβδομάδα εξετάζουμε μία από τις ταινίες ορόσημο της υπέρλαμπρης αλλά σύντομης καριέρας των Barbarian Twins, το επωνομαζόμενο Double Trouble. Πολύ πρωτότυπο νου. Πραγματικά. Πρέπει να το σκεφτήκαν πάνω από 2 λεπτά. Ναι. Mm-hmm. Θα έχουμε χρόνο να αναλύσουμε αυτή την ταινία στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε ήταν ο Στέλιος Καρακάσης. Ήταν ο Αχιλλέας ο Γαρμπίλας. Και ήταν ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Και αυτό ήταν το Φίλιππιν. Γεια χαρά. Γεια σας.